Εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία, η πρόνοια θα είχε καταρρεύσει στην Ελλάδα. Πίσω από το γραφείο μου έχω την εικόνα της Παναγίας και όταν έφτασε στο προχώρητο, ίσως για κάποιους ακούγονται γραφικά, εγώ όμως τα λέω από την καρδιά μου, γύρισα και της είπα, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέχρι τώρα. Τώρα βάλε εσύ το χέρι σου. Και ένα πρωί ήρθε ο γέροντας Εφραίμ και πήγε στον Αρχιεπίσκοπο και του είπε, ξέρεις Μακαριώτε, εγώ θα πάω την Αγία Ζώνη στην Ρωσία. Ό,τι μαζέψω από αυτά, να ξέρεις ότι θα βοηθήσω τα σίτια της Αποστολής και της Αρχιεπισκοπής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πριν από 3 χρόνια, όταν ξεκινούσε η Αποστολή, μας επεσήμανε σε όλους ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνα Θεού. Άρα λοιπόν δεν δικαιούμαστε να μπούμε σε περιορισμούς και ρατσιστικές αντιλήψεις. Θα βοηθήσετε τους πάντες. Εκείνη την περίοδο, όπως σας είπα και πριν, υπήρχε έντονα το θέμα της πείνας στο κομμάτι των μεταναστών. Βοηθήσαμε πάρα πολύ έντονα εκεί, αλλά και πάλι στο μυαλό μας ήταν ότι δεν μπορεί να υπάρχει προσέγγιση των ανθρώπων που έρχονται, είτε γιατί αντιμετώπισαν προβλήματα και εκείνοι, είτε γιατί η φτώχεια τους οδήγησε εκεί, με αποτέλεσμα να έρχονται εδώ να μην μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα μας, άρα μην μπορούμε να τους καταλάβουμε και να είμαστε πολύ μακριά. Η Αποστολή αυτή τη στιγμή κάνει μαθήματα ελληνικών στους μετανάστες ως μια προσπάθεια να τους δώσει ένα διαβατήριο γνώσης και της γλώσσας και της παιδείας της δικής μας, για να υπάρξει μια ευρύτερη προσέγγιση. 400 άτομα περίπου το χρόνο αποφυτούν από τα δικά μας σχολεία. Δεν είναι ακριβώς σχολεία, επιτρέψτε μου όμως να τα ονομάζω έτσι. Και οφείλω να σας πω ότι από τους μαύρους της Αφρικής έως τους Ρώσους αλλοδαπούς έρχονται και μαθαίνουν τα ελληνικά και έχουμε μια πρώτη έτσι προσέγγιση και μια πρώτη σχέση και ο ένας οσμίζεται τον άλλο καλύτερα. Η ιστορία του φαγητού είναι ένα πρώτο μεγάλο θέμα. Η ιστορία των φαρμάκων είναι δεύτερο. Το τρίτο που διαπιστώνουμε όμως με τον Αρχιεπίσκοπο είναι η έλλειψη παιδείας. Και ίσως σας πάω σε ένα άλλο θέμα, αλλά για μας είναι ένα συγκλονιστικό φαινόμενο που θα το δείτε όλοι σας να αποτυπώνετε στο προσεχές διάστημα. Οι ελληνικές οικογένειες δυστυχώς, μη έχοντας να ζήσουν οικονομικά, μη έχοντας τρόφιμα, μη έχοντας φάρμακα, έχουν στερήσει από τα παιδιά τους την παιδεία. Τι εννοούμε παιδεία? Εννοούμε την ενίσχυση των ελληνικών τους, εννοούμε τη γνώση της ιστορίας, την κατήχηση και βέβαια μια ξένη γλώσσα, όπως είχε μάθει τον τελευταίο καιρό η ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που με τον Αρχιεπίσκοπο το διαπιστώνουμε καθημερινά και φοβόμαστε ότι πολύ σύντομα η ελληνική κοινωνία θα πονέσει πολύ περισσότερο από την έλλειψη γνώσης, από την άγνοια της ιστορίας, από την άγνοια της κατήχησης, που αυτό είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει και είναι ο επόμενος στόχος μας, αν τα καταφέρουμε πρώτο Θεός. Στην Αφρική εξελίσσεται ένα σχέδιο που έχουμε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και αφορά την Ουγκάντα, τον Μητροπολίτη Ιωνά. Εκείνος κάνει ένα εξαιρετικό έργο, μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί πρώτον είναι ένας μαύρος, έγχρωμος ιεράρχης. Και ξέρετε, αυτό έχει μεγάλη πρόσβαση στους ίδιους τους Αφρικανούς. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος που έχει αντιληφθεί ότι η παιδεία είναι αυτή που θα φέρει κοντά τον Αφρικανό στην Εκκλησία. Και χτίζει σχολεία. Αυτό μας έχει συγκινήσει ιδιαίτερα και θα βοηθήσουμε πάρα πολύ εκεί. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι και ο Μητροπολίτης Καμερούν, ο Γρηγόριος, μας εντυπωσίασε γιατί μας είπε κάτι που είναι πολύ απλό. Με 10.000 κρατάς ένα ιατρείο για ένα χρόνο και σώζεις πάρα πολλές ζωές. Αυτός όποιον μας ακούει, ας το έχει υπόψη του, διότι ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά για απίθανα πράγματα, για να έχει το παιδί μας δεύτερο iPad, για να έχει το παιδί μας που έφτασε τα 18 αυτοκίνητο, το τέταρτο της οικογένειας, και υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα πεθαίνουν ακόμη από ελαιονοσία. Το πιο σοκαριστικό που αντιμετωπίζει κανείς αυτή τη στιγμή σύγχρονη Ελλάδα είναι απόψεις σαν της κυρίας Ρεπούση. Άκουγα μια εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη πριν από λίγες μέρες, οι οποίες
η οποία έλεγε «Να κατέβει ο Σταυρός και εικόνες από τα σχολεία. Είναι ένα πράγμα που αν μπω στη Βουλή θα είναι αδιαπραγμάτευτο». Μου προκάλεσε σοκ. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν ευρωπαϊκές αποφάσεις, που βέβαια πήγε, αν θυμάμαι καλά, η Ιταλία σε αυτές, και έχει πάρει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι στην Ελλάδα σκεφτόμαστε πώς θα κατεβάσουμε τα θρησκευτικά σύμβολα, αυτό είναι ένα απολύτως σοκαριστικό. Ξέρετε, ακούω όλους αυτούς να λένε, και θα έρθω στο ερώτημά σας που είναι στο θέμα της παιδείας, αλλά είναι συνυφασμένο με μια νοοτροπία που γεννιέται στην Ελλάδα, και αυτή η νοοτροπία είναι ότι μας πειράζουν όλα, κυρίως η Εκκλησία όμως και τα σύμβολα. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία γνώση σε αυτό. Ακούω πολλούς από αυτούς να λένε «Μα όλη σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν σύμβολα». Οφείλω να σας πω ότι σε μία πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αγγλικανική Εκκλησία, στην Αρχιεπισκοπή του Καρτέρμπουρι, μπήκα σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, όπου μόλις μπήκα είδα τον Εσταυρωμένο και είδα τα κορίτσια να φορά μαντήλα. Και λέω, δεν είναι δυνατόν να πάω στην καρδιά της Ευρώπης, στο Λονδίνο, σε ένα σχολείο που είναι εκκλησιαστικό, να υπάρχουν όλα τα σύμβολα και τα κορίτσια βέβαια να είναι με τη μαντήλα, άρα ήταν μουσουλμάνοι. Και ερχόμαστε στην Ελλάδα και μας πειράζουν με το 98% των Ελλήνων Ορθοδόξων και μας πειράζουν τα σύμβολα από τις τάξεις, από τα δικαστήρια, από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό όμως είναι μία εκδοχή, γιατί ερχόμαστε στο θέμα της παιδείας. Δεν υπάρχει το μάθημα των θρησκευτικών όπως θα το αντιλαμβανόταν κανένας. Και ίσως εκεί πρέπει η Εκκλησία να πάρει στα χέρια της αυτό το ρόλο, που είναι ένας ρόλος κατήχησης, και το να μάθει το παιδί πραγματικά τα όρια της Εκκλησίας, το νόημα της Εκκλησίας, το νόημα του Ευαγγελίου. Από τη στιγμή που το σχολείο δεν θα το δίνει και θα είναι ένα μάθημα θρησκεολογίας, τότε η Εκκλησία πρέπει να γυρίσει στο δικό της ρόλο. Και επίσης, δεν μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά. Αυτό είναι ένα δεύτερο συγκλονιστικό στοιχείο. Και εκεί η Εκκλησία πρέπει να κρατήσει πάλι ένα ρόλο, ενός κρυφού σχολείου του παρελθόντος, όπου πρέπει στη συνέχεια να μάθουμε στον Έλληνα πώς θα γράφει ελληνικά. Ξέρετε, ασχολείστε με ένα τομέα που είναι το ίντερνετ. Και στο ίντερνετ υπάρχουν τα Greeklish. Είναι ένα άλλο καινούριο φαινόμενο. Δεν γράφει κανένας στην ελληνική του γλώσσα και γράφει όλα σε λατινικούς όρους τις ελληνικές λέξεις. Και αν διαβάσετε στη συνέχεια, τα ίδια παιδιά δεν ξέρουν ορθογραφία. Δεν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη είναι και πώς γράφεται. Θα προτιμούσαν να το γράφουν με το γιώτα, νι, έψιλον στα λατινικά, παρά να το γράφουν με έψιλον, γιώτα και αλφα, γιώτα. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε πριν είναι ο θάνατος της ελληνικής γλώσσας. Και το τρίτο βέβαια σημείο είναι το θέμα του πολιτισμού, στο οποίο πρέπει να δώσουμε ξανά, να κάνουμε ένα πάντρεμα της πραγματικής φιλοσοφίας και της Βυζαντινής και της Αρχαίας, διότι κανείς πλέον στο σχολείο δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τι έλεγε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Πλάτωνας, γιατί δεν το διδάσκεται, αλλά πολύ περισσότερο βέβαια και οι πατέρες της Εκκλησίας, για τους οποίους κανείς βέβαια η γιορτή των Τριών Ιεραρχών έχει καταντήσει μόνο μια ημέρα αργίας για τους εκπαιδευτικούς. Έχουν κοπεί οι όποιες εκδηλώσεις και δεν ξέρει βέβαια αν ρωτήσει κανένας μαθητής ούτε ποιοι είναι οι Τρεις Ιεράρχες.